Και φίλοι, πρωινοί διάλογοι, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα κοντά σας μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Χατζηγεωργίου. Όπως σας είχαμε πει, θα μιλήσουμε με τον πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ναού, τον Παμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου, τον πατέρα Ευστράτιο Δίσο. Καλημέρα πάτερ, τι κάνετε? Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, πάτερ. Ναι, ο λόγος βέβαια που είστε σήμερα εδώ μαζί μας είναι το μεγάλο πανηγύρι των ταξιαρχών που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο Μανταμάδου και το οποίο θα είναι αρκετά διαφορετικό από ό,τι το είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια λόγω των μέτρων και της πανδημίας του κορονοϊού, έτσι δεν είναι, πάτερ? Μάλιστα, μάλιστα. Θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των θρησκευτικών μάλλον εκδηλώσεων. Ο πανηγυρικός Εσπερινός και η πανηγυρική θεία λειτουργία θα γίνουν κανονικά, έτσι? Ναι, κανονικά. 7 η ώρα το απόγευμα αρχίζει ο Εσπερινός και το πρωί 7.30 η ώρα το πρωί της Κυριακής είναι ο όρθρος. Είναι ο όρθρος. Πάτερ, όπως είπα και πριν, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Θέλετε να αναφερθείτε λίγο έτσι αναλυτικά στα μέτρα που θα ισχύσουν φέτος λόγω της πανδημίας? Ναι, ακούστε. Ναι. Ως προς τη θρησκευτική άποψη, θα είναι όπως κάθε χρόνο. Δηλαδή, μπορούν να έρχονται οι προσκυνητές με τη σειρά που θα ακολουθούν κατόπιν εντολής και της αστυνομίας, να μπαίνουν μέσα, να προσκυνάνε τον ταξιάρχη και από αριστερά να βγαίνουν έξω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περιορισμός, διότι θα μπαίνουν οι προσκυνητές και θα βγαίνουν. Ναι. Μπορεί μέσα στο ναό να είναι μέχρι 100 άτομα. Α, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, υπάρχει. Ναι, είναι μεγάλος ο ναός, βέβαια. Ναι, 100 άτομα. Λοιπόν, απλώς στην πανήγυρη δεν θα υπάρχει η σφαγή του τάβρου και το φαγητό που γινόταν κάθε χρόνο, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει η διανομή του φαγητού χωρίς να υπάρχει πολλής κόσμος και που απαγορεύεται αναγκαστικά. Επίσης, έχουμε απαγορεύσει να δώσουμε οικόπεδα και να στήσουν τις πραμάτιες τους, τις φρίζες τους, οι μικροέμποροι. Δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους εικόνες φέτος. Θα είναι μονάχα προσκυματική η γιορτή. Θα μπορούν να προσκυνήσουν άνετα οι πιστοί που θα έρχονται, χωρίς όμως να μείνουν τα βράδια εδώ, διότι 12 η ώρα Μάλιστα. θα κλείνει η κάθε κίνηση μέσα στις αυλές του ταξιάρχη. Ωραία, δηλαδή 12 η ώρα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία θα ισχύσει από το Σαββατοκύριακο, δεν θα έχουμε... Θα σταματάει η κίνηση θα σταματάει μέσα στις αυλές. Μάλιστα. Μέσα στις αυλές, ούτε θα υπάρχει κόσμος και η εκκλησία το Σαββάτο βράδυ, 12 η ώρα θα κλείσει, ενώ άλλες χρονιές ήταν ανοιχτή όλη νύχτα. Για το γυναικείο επανόλη τη νύχτα, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες... Στα κελιά επίσης δεν θα δεχθούμε προσκυνητές. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους, βέβαια. Κάθε χρόνο, πάτερ, το πανηγύρι του ταξιάρχη γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων προσκυνητών, όχι μόνο από το νησί μας, αλλά από ολόκληρη την Ελλάδα, για να μην πω και από ολόκληρο τον κόσμο. Έρχονται και από το εξωτερικό κάποιοι για να προσκυνήσουν τον Αρχάγγελο. Φέτος, δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχετε. Έχετε έρθει σε επαφή με ανθρώπους που έρχονται κάθε χρόνο, θα έρθουν? Τι μαθαίνετε εσείς? Ναι, πάρα πολλά τηλεφωνήματα έχουμε και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη. Και μας ρωτάνε αν γίνει η πανήγυρη. Τους ενημερώνουμε αυτά ακριβώς που είπα και τώρα. Mm-hmm. Ότι η πανήγυρη θα γίνει θρησκευτική πανήγυρη. Μόνον ο Εσπερινός και η Θεία Λειτουργία για να προσκυνήσουν οι πιστοί που έρχονται στη χάρη των Αρχαγγέλων. Μάλιστα. Θα λείψουν όλα τα περιτά. Η σφαγή δηλαδή του τάβρου και οι φρίζες. Μάλιστα. Και η πολυκοσμία που έρχονταν άλλες φορές οι Ρωμά και έφεραν εδώ τα τσατήρια τους, αυτό
θα το απαγορέψουμε όσο μπορούμε βέβαια. Όσο γίνεται. Φαντάζομαι ότι είστε σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για... Ναι. Η αστυνομία θα είναι στην εξώπορτα του ναού, ώστε να επιλέγει 10, 15, 20 άτομα να μπαίνουν και όταν βγαίνουν αυτά έξω θα μπαίνουν τα άλλα 20 άτομα. Μάλιστα. Οπότε θα έχει μέσα ευρύχωρο θα είναι ο χώρος να περπατάνε αυτοί οι 20, να φτάνουν στην εικόνα του ταξιάρχη, να προσκυνάνε και να εξέρχονται από την δεξιά πόρτα πάλι του ναού. Γενικότερα, Πάτερ, τι συναισθήματα... Αυτό γινόταν βέβαια κάθε χρόνο. Βέβαια, ναι. Το ξέρω, κάθε χρόνο. Δεν έμεινε κανείς μέσα. Μόνο οι επίσημοι στο κέντρο του ναού ήταν. Ναι. Αδεξιά ήταν η πολιτική και αδεξιά αριστερά ήταν η ένστολη. Μόνο αυτοί έμειναν συνέχεια μέσα στη λειτουργία. Όλοι οι άλλοι περνούσαν από δεξιά το κλήτος, το δεξιό κλήτος και από το αριστερό κλήτος έβγαιναν έξω. Αυτό θα γίνει και φέτο. Θα έχουμε κάθε χρόνο, Πάτερ, ερχόταν στο πανηγύρι του Ταξιάρχη και στη λειτουργία και στον Εσπερινό το Σάββατο. Είχαμε και Μητροπολίτες από όλη τη χώρα όχι. Δεν θα έχουμε φέτος. Ναι. Θα είναι μόνο ο δικός μας Μητροπολίτης, ο Μυθύμνης. Μάλιστα. Ο Μυθύμνης, ο Χρυσόστομος. Μάλιστα. Μόνο αυτός θα είναι. Μάλιστα. Αυτό θα είναι και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, έτσι. Τι συναισθήματα σας προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση, έτσι, που με τα μέτρα, τα συναισθήματα, πώς αισθάνεστε βλέποντας, ας πούμε, ότι γίνεται μεν το πανηγύρι, αλλά δεν θα έχει την έγκλη ίσως και την κοσμοσυρωή που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Σας προβληματίζει αυτό, σας στενοχωρεί ή μήπως σας αρκεί το γεγονός ότι... Ναι. Και βέβαια μας στενοχωρεί και μας προβληματίζει, διότι δυστυχώς βλέπουμε να γεμίζουν τα σούπερ μάρκετ, τα λεωφορεία, τα αεροπλάνα, τα πλοία και καλώς κάμουν και να επιτρέπουν αυτά, γιατί πρέπει να βρει την τροφή του. Το άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει νηστικός. Ναι. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή. Και η ψυχή θέλει τροφή. Και η τροφή τη ψυχή τη βρίσκει στην εκκλησία, στη Θεία Κοινωνία, στη Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, και η ψυχή είναι ανώτερη του σώματος. Γιατί λοιπόν την παραβλέπουν? Ναι. Γιατί λοιπόν την παραβλέπουν αυτή τη ψυχή, και ενώ θα έρθουν στην εκκλησία 15, 20, 30, 50 άτομα Μάλιστα. με μάσκες, να σταθούν σε αποστάσεις όρθιοι, ενώ μέσα στο σούπερ μάρκετ και στα λεωφορεία συμπυκνώνονται εκεί πάνω. Μάλιστα. Γιατί λοιπόν επιτρέπεται το ένα και το άλλο, άρα λοιπόν υπάρχει, η εκκλησία είναι σε διωγμό. Αισθάνεστε δηλαδή ότι κάποιοι, ας πούμε, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά, κάπως έτσι? Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να πας, δηλαδή, ο κορονοϊός μόνο μέσα στους ναούς κυκλοφορεί. Στα σούπερ μάρκετ, στα λεωφορεία, στα πλοία, στα αεροπλάνα δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι, Πάτερ, ότι ο κορονοϊός είναι παντού. Είναι πανταχού παράγοντα. Εγώ έτσι νομίζω. Όχι, έτσι νομίζω. Έτσι είναι. Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, νομίζω. Είναι και θέμα ατομική ευθύνη πια από ένα σημείο. Ναι. Είναι καλύτερα ο πιστός, διότι μπαίνει μέσα κάθε όρθιος σε απόσταση με τη μάσκα, δεν κινείται, δεν μιλάει. Ναι. Ενώ όλα τα άλλα αυτά. Μεταφορικά μέσα και στα κουσπερμάτια και μιλάει και γελάει και τραγουδάει. Ναι, σωστά. Εκεί λοιπόν. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν, όλα θα πάνε καλά νομίζω. Αλλά ο κόσμος θέλει να έρθει πάντως. Ακούω πολύ κόσμο. Εγώ είμαι μόνο ενθουσιασμένος, διότι επιτρέπεται επιτέλους, γιατί πέρυσι ήταν εντελώς κλειστός ο ναός, επιτρέπεται επιτέλους να δείξουν την πίστη τους, την αγάπη τους, την ευγνωμοσύνη τους και να εμπιστευτούν τα προβλήματά τους, τις ελπίδες τους, τα όνειρά τους, οι πιστοί εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν. Ακριβώς. Για αυτούς είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνει αυτή η πανήγυρη. Και τα όλα δεν τα υπολογίζω. Ανθρώπινα είναι. Ακριβώς. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με τη δύναμη του Θεού και καλά, με τη χάρη του Ταξιάρχη. Ταξιάρχη θα φέρει βότητα και θα φέρει όλα καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχές πολλές. Ευχές σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ.